Εδώ, στην περιοχή, συγκρούονται τεράστια συμφέροντα. Υπάρχουν πολλά σοβαρά συγκρουόμενα μονοπωλιακοί όμιλοι, εργοδότες, ναυπηγεία και συνολικά στην επισκευαστική βιομηχανία της χώρας. Δεν είναι τυχαίο ότι το επόμενο διάστημα θα δούμε εξελίξεις στον τομέα της ναυπηγικής βιομηχανίας. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με εμάς, είναι συνολική ανταγωνισμή που έχει να κάνει με κράτη που παλεύουν, σκοτώνονται για το ποιος θα μοιράσει την πίτα και σε ποια πλευρά θα πέσει. Βλέπε Αμερική, βλέπε Κίνα, βλέπε τους εδώ εργοδότες, βλέπε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει να κάνει με τα εξοπλιστικά προγράμματα τα επόμενα 10-15 χρόνια. Έχει να κάνει το ποιος θα έχει τον πρώτο λόγο στην ναυπηγοεπισκευή. Είναι σημαντικό στοιχείο λοιπόν, οι εργαζόμενοι, σαν εργαζόμενοι μάλλον, να βλέπουμε συνολικά το δάσος και όχι μεμονωμένα το δέντρο. Λέγοντας το δέντρο, εννοούμε μόνο το συγκεκριμένο κομμάτι της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας. Κάναμε ξεκάθαρο την προηγούμενη Παρασκευή, για μια ακόμη φορά, στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, ότι εμείς όχι μόνο δεν αποδεχόμαστε την αλλαγή χρήσης, αλλά παράλληλα αυτό που διεκδικούμε είναι να μείνει ο χώρος, αλλά να υπάρχουν κανόνες. Κανόνες που έχουν να κάνουν με τη συλλογική σύμβαση, με τα συγκροτημένα συλλογικά δικαιώματα, με μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια, με τους εργαζόμενους να πληρώνονται, να αμείβονται και βέβαια και τα ασφαλιστικά τους και την ταμεία να είναι καλυμμένα. Είναι ξεκάθαρη η θέση μας, εδώ υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα, όπου εμείς αυτή τη διαδικασία δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Δεν διαλέγουμε δηλαδή σε καμία περίπτωση να πάμε με τον έναν ή με τον άλλον που θα μας παίρνει ή θα μας κλέβει τα ένσημα, δεν θα έχουμε συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα, δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να επιβιώσουμε εμείς και οι οικογένειές μας. Έτσι και σήμερα, εμείς επιλέξαμε να κάνουμε αυτή την κινητοποίηση με γνώμονα συνάδελφοι και συναδελφές αυτά τα κριτήρια. Τα κριτήρια των εργαζόμενων, τα κριτήρια της λαϊκής οικογένειας. Δεν μπαίνουμε στο παζάρι και όπως δεν ανεβήκαμε σήμερα πάνω, να μπούμε στο παζάρι τι θα χάσουμε, τι θα πάρουμε, τι αλυσβερίσεις θα κάνουμε για να κερδίσουμε εμείς ή κανένας άλλος όπως κάνανε οι άλλοι φορείς. Σε καμία περίπτωση δεν μπαίνουμε σε αυτό το τρυπάκι.